Τους εργάτες της Σιρήνης βράβευσε σήμερα ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου. 215 δικοινοτικές ομάδες υπέβαλαν έτσια συμμετοχή στην 8η ετήσια απονομή. Παρόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το ρεπορτάζ έχει ο Νικόλας Μαρκαντώνης. Σε μια σεμινή τελετή, ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου βράβευσε σήμερα τους εργάτες της Σιρήνης. Συγκεκριμένα, 50 δικοινοτικοί συνεταιρισμοί που έχουν ως στόχο την εδραίωση της διαρκούς ειρήνης στο νησί έλαβαν το χρηματικό βραβείο των 10.000 ευρώ ο καθένας. Αυτή είναι η 8η χρονιά των βραβείων και έχουμε αριθμό ρεκόρ όσον αφορά τις αιτήσεις. 215 δικοινοτικές ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για να συμμετάσχουν σε αυτό το θεσμό. Ανάμεσα στους νικητές Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, δημιουργοί αστικού λαχανόκηπου, οι διοργανωτές αθλητικών δραστηριοτήτων σε δύσβατες περιοχές της Κύπρου, η δημιουργή του πρώτου δικοινοτικού μουσείου και η δημιουργή συστήματος αναπαραγωγής κυπριακών βασιλισσών μελισσών. Θεωρώ πως ανάλογες εκδηλώσεις δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε να επιτύχουμε επιτέλους από τα κάτω προς τα πάνω τη συνεργασία μεταξύ ιδιαίτερα των νέων των δύο κοινοτήτων, δημιουργώντας έτσι τις προοπτικές μέσα από τη συνεργασία των βασικών προϋποθέσεων αποκατάστασης και της μεταξύ μας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Κατά την ομιλία, το πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις, κάνοντας λόγο για κρίσιμες στιγμές. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα κρίσιμο στάδιο, στο οποίο αναμένουμε από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εμπλεκόμενους να εμπλακούν επικοδομητικά και να προχωρήσουν με σταθερά και αυτά βήματα που θα ενισχύσουν θετικά τη διαπραγματευτική διαδικασία και τις προσπάθειές μας για επίτευξη λύσης το συντομότερο δυνατόν. Από το 2009, όταν καθιερώθηκε ο θεσμός, δόθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ σε δικοινοτικές συνεργασίες, ενώ επίσης χρηματικά βραβεία έχουν λάβει και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι εταίροι στη ζωή.